Ένα απόκοσμο σκηνικό επικράτησε στον ουρανό των περισσότερων περιοχών τη Ελλάδα το απόγευμα τη Τρίτη, όπου τα κίτρινα και τα πορτοκάλι χρώματα είχαν διαδεχθεί το γαλάζιο του ελληνικού ουρανού. Οι μετερολόγοι μιλάνε για σκόνη από τη Σαχάρα, αλλά τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει εύκολα αυτό που συνέβη και το οποίο ξεπέρασε κατά πολύ τα συνήθικερικά φαινόμενα που περιλαμβάνουν μεταφορά αφρικανική σκόνης. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλο αυτό εντοπίστηκε μόνο στην Ελλάδα και όχι σε γειτονικέ χώρε όπω την Τουρκία και την Ιταλία. Παχιά κίτρινη σκόνη επικάθισε σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Χιλιάδε πολίτε έχουν παρουσιάσει αναπνευστικά, οφθαλμολογικά και δερματολογικά προβλήματα από το φαινόμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα φίλτρα στα κλιματιστικά σπιτιών και αυτοκινήτων έχουν μπουκώσει και το ερώτημα είναι τι εισπνέουν οι άνθρωποι τη στιγμή που ακόμη και τα φίλτρα αδυνατούν να ανταποκριθούν στο καθάρισμα του αέρα που κυκλοφορεί στους εσωτερικούς χώρους. Ειδικά στην Αττική η κατάσταση ήταν αφόρητη, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία δεν έδινε πιθανότητα βροχής, όπω συνέβαινε σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις μέχρι σήμερα.